σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και την ευκαιρία που μου δίνεται να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Όπως είπε ο κ. Σκοδάς, φτάνω στο τέλος της προσδεκτικής μου κυκλίας σύντομα, σε λιγότερο από 20 μέρες για να είμαι αρχηγής. Όπως καταλαβαίνετε, τα 4 προηγούμενα χρόνια ασχολήθηκα με πολλά και πολλά διαφορετικά θέματα, από τα οποία πολλά δεν ήταν αναμενόμενα και 4 χρόνια πριν. Η αλήθεια είναι ότι συναντιόμαστε απόψε σε έναν κόσμο διαφορετικό, αλλαγμένο. Ποιος από εμάς, άραγε, είχε προβλέψει μόνο ένα χρόνο πριν αυτά που θα έρθουν τα σαφή και αποφασιστική εντολή του Βρετανικού λαού να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποδομήσουμε ένα νέο άρωμα για τη Βρετανία. Και βέβαια, την εκλογή του νέου Αμερικανού Προέδρου, που διέψευσε τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις και έφτασε προς τον εύκολο τύπο. Είναι εποχή αλλαγών και όταν οι πολίτες αποκτούν αλλαγές, το πολιτικό σύστημα οφείλει να ανταποκριθεί στο έθνο. Έχει απόψε να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που με κάνουν σχετικά αισιόδοξο για το μέλλον της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Ευρώπης και των σχέσεών μας το μέλλον. Βεβαίως, θα αναφερθώ και στο Brexit, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν βρίσκω τον όρο αυτό και πολύ χρήσιμο. Είναι σαν να μιλάμε για ένα μοναδικό γεγονός, αλλά το Brexit δεν είναι ένα μόνο γεγονός, είναι κάτι πιο περίπλοκο. Οι σχέσεις μας με την Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου, είναι περίπλοκες. Γι' αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Βεβαίως, θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της δομές. Υπόψη μου να το αναλάβω αυτό, γιατί καμιά φορά παίρνω πολλές ερωτήσεις για το αν θα αποχωρήσουμε. Ναι, θα αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Brexit σημαίνει Brexit. Όμως, δεν πρόκειται για μία απλή έξοδο, για μία σκηνοθετική οδηγία. Τα χρόνια που έρχονται, οι σχέσεις μας με ολόκληρη την Ευρώπη, πολιτικές σχέσεις, εμπορικές, ανθρώπινες, πολιτιστικές, θα πάρουν νέα μορφή και πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, καθώς σκοπεύουμε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στην κέντρική στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου. Όσοι από εσάς ασχολείστε με την ιστορία, νομίζετε ότι η Βρετανία δεν μπόρεσε ποτέ να αποφύγει να παίξει ρόλο στα θέματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Κάποιοι λένε ότι ξεκίνησε αυτός ο ρόλος από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν και η αλήθεια είναι ότι είχαμε εμπόρικες σχέσεις με την Ευρώπη και με την Ελλάδα βεβαίως, εκατοντάδες χρόνια πριν φτάσουμε στις αρχές μας ο Καίσαρας ή μερικά χρόνια αργότερα οι ένοχοι στις δυνάμεις του Κλάβδιου. Είμαστε και ήμασταν πάντα ξεχωριστοί αλλά αχώριστοι. Ξεκινώντας από αυτό το στοιχείο, πρέπει και είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε ένα όραμα μακράς νοής. Στις 23 Ιουνίου είναι το δεύτερο δημοψήφισμα με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία της Βρετανίας. Αυτή τη φορά αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε. Για πολλούς, ενώ συμπεριλαμβανομένοι, για να είμαι ειλικρινής, το αποτέλεσμα ήταν αναπάντεχο και τα αναπάντεχα της ζωής συχνά σοκάρουν και πολύ σοκαρίστηκαν. Όμως, παρότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες αποφάσεις και πιθανόν μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, δεν
θα πρέπει να ξεχνάμε την πραγματική κεντρική θέση της Βρετανίας σε ένα παγκόσμιο εθνικό εμπόριο σύστημα και ένα παγκόσμιο εθνικό σύστημα συναχιών. Μέσα από αυτά τα δύο συστήματα θέλουμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε τις αξίες μας, τις αξίες της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, του ελεύθερου εμπορίου, του σεβασμού προς το άτομο, τη διαφορετικότητα, τις μειονότητες, του σεβασμού προς ένα διεθνές σύστημα με νόμους και κανόνες για όλους. Εκτιμούμε βαθιά τις σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Είναι για μας πολύ σημαντικές και είμαστε αποφασισμένοι να τις διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερους τους στενούς μας δεσμούς. Στην αρκετά πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Πρωθυπουργός, κυρία Μέη, παρουσίασε την κοσμοθεωρία μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πάντα ένας εξωστρεφής εταίρος παγκοσμίως, πάντα στην καρδιά των διεθνών προσπαθειών για ειρήνη και ευημερία όλων των λαών μας. Και θα ήθελα σήμερα να σας περιγράψω το όραμά μας για το ρόλο της Βρετανίας μετά το δημοψήφισμα, στο πλαίσιο αυτών των διεθνών προσπαθειών. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε την απόφαση του Βρετανικού λαού να αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα αναφερθώ στη σχέση μας με την Ελλάδα και στη συνεργασία μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στο διασυνδεδεμένο κόσμο που ζούμε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τις προτεραιότητες της Βρετανικής εξωτερικής πολιτικής και το ρόλο που θέλουμε να έχουμε στη διεθνή σκηνή. Τα τελευταία 300 χρόνια η Βρετανία έχει συμβάλει στη διαμόρφωση του κόσμου, όπως τον ξέρουμε σήμερα, σε βαθμό που ξεχερνά το σχετικό μας μέγεθος. Είμαστε μια νησιωτική χώρα, 65 εκατομμυρίων κατοίκων μόνο, με ένα υψηλό πολιτικό, αμυντικό, εμπορικό και πολιτιστικό προφίλ διεθνώς. Ένα μέρος του προφίλ αυτού οφείλεται βεβαίως στην ιστορία μας, όμως διατηρείται μέσα από την ενεργό συμμετοχή μας και την ηγετική μας θέση σε διεθνείς οργανισμούς και από την επιρροή μας παγκοσμίως. Τα τελευταία 5 χρόνια, η Βρετανία έχει επενδύσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ανθρωπιστική βοήθεια, σώζοντας εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Πέραν της συνεχιζόμενης δράσης μας για την εξάλληψη της ακραίας φτώχειας, η Βρετανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δωρητής για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες της Συρίας στην ευρύτερη περιοχή. Στη διεθνή σύσκεψη για τη Συρία που συγκλήθηκε στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο, οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν συνολικά 12 δισεκατομμύρια δολάρια, το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ συγκεντρωθεί σε μία μόνο μέρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανθρωπιστικής κρίσης. Τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και για την ζωτική σημασία στην οικονομική ανάπτυξη, με ωφέλη τόσο για τους πρόσφυγες, όσο και για τις κοινότητες και τις χώρες που φιλοξενούν προσφυγικούς πληθυσμούς. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Συρία. Όμως, όσο οι συγκρούσεις διαρκούν, έχουμε συμφωνήσει να υπάρχουν νέες δράσεις για τη στήριξη των προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν στις γειτονικές χώρες. Δράσεις που περιλαμβάνουν εκπαίδευση και ευκαιρίες εργασίας. Από το 2012,
Η Βρετανία έχει διαθέσει 1,1 δισεκατομμύριο στερλίνες για τη σύντηση, τη στέγαση και την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους εκτοπισμένους. Η σημερινή μεταναστευτική κρίση αποτελεί βεβαίως ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και για τη Βρετανία. Θα αναφερθώ και λίγο παρακάτω στο μεταναστευτικό και στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα πρώτα να αγγίξω ένα ευρύτερο θέμα που σχετίζεται άμεσα με την παρούσα κρίση. Και το θέμα είναι αυτό, είναι μια νέα μορφή σκλαβιάς, μια σύγχρονη δουλεία. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος παρασύρουν, εξαπατούν και εξαναγκάζουν αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά να πέφτουν θύματα ακραίων μορφών εκμετάλλευσης. Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που όρισε μια ειδική ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, συντονίζοντας τις δράσεις όλων των σχετικών υπουργείων και κρατώντας έναν ηγετικό ρόλο στη μάχη κατά της εκμετάλλευσης. Στο ΝΑΤΟ πέρσι, η Βρετανία, όπως και η Ελλάδα, ήταν μεταξύ των 5 μόνων κρατών που κατέβαλαν το σύμφωνο 2% του ΑΕΕ για την άμυνα. Η Βρετανία έχει δεσμευτεί ότι θα τηρήσει αυτή τη συμφωνία για τα επόμενα 4 χρόνια, δέσμευση η οποία καταδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να παραμείνουμε στην πρώτη πορεία της αμυντικής μας ικανότητας. Επίσης, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά στις ειρηνευτικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε ήδη διπλασιάσει τη συμμετοχή μας και με νέες αποστολές στη Σομαλία και τον Νότιο Σουδάν. Επιπλέον, οι Βρετανικές δυνάμεις παίζουν ακόμα σημαντικότερο ρόλο στη Διεθνή Συμμαχία κατά του ΔΑΕΣ, που σκοπό έχει την ήττα του ΔΑΕΣ στη Συρία και στο Ιράκ, κάτι που γίνεται τώρα. Αλλά και ευρύτερα, διατηρούμε ισχυρούς θεσμούς με τους εταίρους μας στην κοινοπολιτεία, αρκετοί από τους οποίους αποτελούν αναδυόμενες οικονομίες με όλο και στενότερες εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις με τη Βρετανία. Παράλληλα, εργαζόμαστε για ένα διεθνές σύστημα βασισμένο σε κανόνες, προσπαθώντας από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε. Ένα παράδειγμα της δέσμευσής μας αυτής είναι η κύρωσή μας της Συμφωνίας του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της συμφωνίας που διαδέχτηκε η Κίνη του Κιώτου. Η διάσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015 κατέληξε στη συμφωνία βάση της οποίας ως το 2020 οι χώρες που την συνυπέγραψαν δεσμεύονται να κρατήσουν την άνοδο της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα των 2 βαθμών Κελσίου. Συμβάλαμε αποφασιστικό στην επίτευξη αυτής της ιστορικής συμφωνίας, αλλά ολοκληρώσαμε κιόλας τη διαδικασία κύρωσης. Η Βρετανία έχει και θα εξακολουθήσει να έχει μια σημαντική ενεργό παρουσία στην παγκόσμια σκηνή. Έχουμε επενδύσει στην ανάπτυξη και τη διατήρηση του μεγαλύτερου δικτύου διπλωματικών αποστολών και αυτός είναι αναμφισβήτητα ένας παράγοντας που πολλαπλασιάζει τη φωνή μας. Έχουμε περισσότερες πρεσβείες, δοξενία και γραφεία ανάπτυξης εμπορίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα και έχουμε τη δυνατότητα αυτό το δίκτυο να το αξιολογούμε και να το επαναπροσδιορίζουμε όπου και όταν χρειάζεται. Δεν πρόκειται να υπάρξει στρατηγική υποχώρηση σε κανένα σημαντικό θέμα.
Ιστορικά, η Βρετανία έχει συμβάλει με τον δικό της μοναδικό τρόπο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η σχέση αυτή δεν ήταν πάντα εύκολη, όμως έχει διαμορφώσει αυτό που είμαστε σήμερα, εμείς οι Βρετανοί και εμείς οι Ευρωπαίοι. Πριν 4 χρόνια, σε μια ομιλία του για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Bloomberg, ο τότε πρωθυπουργός David Cameron είχε πει πως από τις λαγιώνες του Τέζαρα ως τους Ναπολεόντιους πολέμους, από τη μεταρρύθμιση, τον διαφωτισμό και τη βιομηχανική επανάσταση ως την νίκη κατά του ναζισμού, η Βρετανία συνδιαμόρφωσε την ιστορία της Ευρώπης και η Ευρώπη συνδιαμόρφωσε την ιστορία της Βρετανίας. Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς μια Ευρώπη όπου η Βρετανία δεν θα παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Στην ίδια ομιλία, ο David Cameron περιέγραψε τις μεταρρυθμίσεις που έγινε απαραίτητες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποσχέθηκε στους Βρετανούς πολίτες ότι εάν επανεκλεγεί θα κάνει δημοψήφισμα για την παραμονή ή όχι της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημοψήφισμα διενεργήθηκε μετά από την επαναδιαπραγμάτευση των όρων συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 71,8% συμμετοχή, δηλαδή με πάνω από 30 εκατομμύρια ψηφοφόρους να προσέρχονται στις κάλπες στις 23 Ιουνίου, 52% ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εναντί 48% που ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Η έτοιμη πορεία αυτή ήταν και είναι ξεκάθαρη. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ του Brexit συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο από οποιοδήποτε εκλογικό ποσοστό έχει λάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση στην ιστορία της Βρετανίας. Δεν είναι κάτι μικρό, ήταν ένα μεγάλο ποσοστό. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Theresa May, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά προσπάθεια παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πίσω πόρτα. Η Βρετανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει τη σωστή συμφωνία για τη Βρετανία και τους εταίρους μας και θα διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους καλή τη πίστη. Θέλουμε να παραμείνουμε ένας φωτεινός φάρος σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο και να διατηρήσουμε ως χαρακτηριστικό μας γνώρισμα την ανεξαρτησία μας και την εξωστρεφιά μας. Βεβαίως, και θέλουμε να επιτρέψουμε στις Βρετανικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην ενιαία αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Όμως, το πολιτικό μάθημα του δημοψηφίσματος είναι σαφέστατο. Πρέπει επίσης να επαναρχίσουμε τον έλεγχο του αριθμού των Ευρωπαίων που έρχονται στη Βρετανία. Είναι ένα σαφέστατο μήνυμα από τους ψηφοφόρους μας. Δεν προφασιζόμαστε ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Αν και άλλο, μιλάμε για την αναδιαμόρφωση συνθηκών και συμφωνιών που έχουν συναχθεί τα τελευταία 43 χρόνια και αφορούν χιλιάδες διαφορετικά θέματα. Και ας μην ξεχνάμε πως δεν υπάρχει προηγούμενο αποχώρησης κράτους μέλους, δεν υπάρχει πρώτερη εμπειρία. Στη Βρετανία συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την βέλτιστη ισορροπία που αφαιτείται σε μια σειρά από θέματα. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν τα δικά τους θέματα να τους απασχολούν. Για παράδειγμα, οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
και οι βουλευτικές εκλογές στη Γερμανία το 2017. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να γίνει η αποχώρηση, είτε να ενεργοποιήσει η Βρετανία το άρθρο 50. Το άρθρο 50 δίνει στις δύο πλευρές δύο χρόνια να συμφωνήσουν τους όρους αποχώρησης. Σε αυτό το θέμα, μετά από μια απόφαση του δικαστήριου, του Βρετανικού δικαστηρίου, περιμένουμε την ακρόαση και την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αρχές Δεκεμβρίου σε σχέση με την κοινοβουλευτική διαδικασία που πρέπει να τηρήσει η κυβέρνηση. Αλλά η έκταση αυτή δεν θα επηρεάσει το χρόνο διάγραμμά μας. Μόλις ξεκινήσουν επισήμως οι διαπραγματεύσεις, θα αρχίσετε να έχετε μια πιο σαφή ιδέα του είδους της συμφωνίας που θα επιδιώξει η Βρετανία. Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα, γιατί εμείς στο Λονδίνο τώρα εργαζόμαστε πολύ σειρά για να ορίσουμε ακριβώς τι θα είναι το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών. Πρέπει να γίνουν πολλά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αποχώρηση, αλλά και τις μελλοντικές σχέσεις. Η εμπορική συμφωνία θα είναι πιθανώς ένα πολύπλοκο μέρος της διαπραγμάτευσης, επειδή χρειάζεται την ομόφωνη έγκριση πάνω από 30 εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων σε όλη την Ευρώπη. Κάποιο από τα οποία ίσως θελήσουν να κάνουν δημοψηφίσματα. Η Theresa May έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το άρθρο 50 μέχρι το τέλος Μαρτίου 2017. Που σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να έχει αποχωρήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2019. Κάτι που εξαρτάται βέβαια από το ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω τη σκέψη μου με την Ελλάδα και μερικά σχόλια στη σχέση των δύο χωρών μας. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα απολαμβάνουν μια ισχυρή σχέση, ιστορία σχεδόν 200 ετών και στενούς δεσμούς σε όλους σχεδόν τους τομείς, από στρατιωτικούς, πολιτικούς και εμπορικούς δεσμούς, ως τη σημερινή θέση της Ελλάδας.